τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κλειδοκράτορ του Ταμείου, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, αρμόδιος για τα θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ο κ. Σκυλακάκης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκινώ με την εξής ερώτηση. Βλέπουμε το κύμα κορονοϊού, το δεύτερο κύμα, το οποίο επί της ουσίας περίμεναν λίγο έως πολύ, είχαν προεξοφλήσει και οι αγορές και οι ευρωπαϊκές χώρες και ολόκληρος ο πλανήτης να είναι αντεπόρτας και με σφοδρότητα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και στις προβλέψεις για τα οικονομικά. Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει όλο αυτό το δεύτερο κύμα, και θέλω να μου πείτε ευθέως εάν ήταν κάτι το οποίο είχατε συνυπολογίσει ή αν φέρνει ανατροπές στους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου? Προς ώρας δεν φέρνει ανατροπές. Εξαρτάται από το αν θα το βγάλουμε χωρίς μαζικά lockdown που θα διαρκέσουν επί πολύ χρόνο ή όχι, και βεβαίως εξαρτάται πάρα πολύ από το εμβόλιο, πότε θα έρθει και πότε θα μπορέσει αυτό να ανακουφίσει την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ασφαλώς όμως η αβεβαιότητα υπάρχει, παραμένει, είναι ένα φαινόμενο που ακόμη δεν έχουμε δει το πώς θα λήξει. Επειδή βλέπω ότι αν θέλετε οι εκτιμήσεις και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι διαφορετικές από αυτές τις οποίες είχαμε, περιμέναμε και προσδοκούσαμε, θεωρείτε ότι τελικά θα βγει το κακό σενάριο ή το καλό σενάριο, κύριε Υπουργέ, και αν είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για το κακό σενάριο? Ναι, καταρχήν οι εκτιμήσεις για το 20 δεν διαφέρουν πολύ, δηλαδή εμείς λέμε 8,2. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 9,5, η Κομισιόν λέει 9,2, αν θυμάμαι. Άλλοι λένε γύρω στο 7,9. Δεν πρόκειται για σημαντικές διαφορές στη φάση που είμαστε, ας πούμε, στο πλαίσιο αυτής της πολύ αβέβαιης περίοδου. Σε ό,τι αφορά το 2021, βεβαίως εκεί υπάρχει αξιόλογη διαφορά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δεν πολύ λαμβάνει υπόψη του το Ταμείο Ανάκαμψης και το React-EU, και ταυτόχρονα κάνει μια υπόθεση την οποία στα ψηλά γράμματα δεν έχουν προσέξει πολύ, ότι η πανδημία θα σέρνεται και όλο το 2021 και ένα κομμάτι του 2022. Προφανώς άμα συμβεί αυτό, πράγματι θα είμαστε σε μια πολύ δυσχερέστερη θέση από τις υπόθεσεις που κάνουμε εμείς, ότι η πανδημία θα τελειώσει κατά βάση αργά την άνοιξη του 2021. Αυτό σημαίνει και ανατροπή του σχεδιασμού, και ρωτώ, κύριε Υπουργέ, για το εξής. Ότι η κυβέρνηση λέει ότι εμείς είμαστε εδώ, έχουμε τα διαθέσιμα, έχουμε τα εργαλεία ώστε να κάνουμε ενέσεις ρευστότητας εφόσον χρειαστεί στην αγορά, στην προστασία των εργαζομένων, στην προστασία των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Μιλάμε όμως για χρήματα τα οποία με τον Α ή με τον Β τρόπο κάποια στιγμή θα πρέπει να τα ξαναβάλουμε στο ταμείο, για να το πω έτσι απλά λαϊκά. Και αν τα βάλαμε στο ταμείο ήδη μια φορά. Μια φορά τα βάλαμε, ναι. Λέω λοιπόν από εδώ και. Από την ώρα που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, έχει βάλει 14 δισεκατομμύρια στο ταμείο με τη μορφή δανεισμού τα ταμιακά διαθέσιμα. Είναι ένα δυναμικό μέγεθος και εξελίσσεται στον χρόνο. Εδώ τώρα τι συμβαίνει? Τα βάλαμε στο ταμείο, επιτρέψτε μου, αλλά είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να πληρώσουμε, έτσι. Θα πρέπει να τα γυρίσουμε κιόλας. Δηλαδή, δεν τα πήραμε και μας τα δώσανε και είπαμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που ρωτώ λοιπόν εγώ είναι σε σχέση με τον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ναι. Είπατε πριν να προσπαθήσω. Σε σχέση με τον κεντρικό σχεδιασμό, λοιπόν, εμείς έχουμε ένα βασικό σχεδιασμό που λέει ότι θα πάμε στο 2021 έτσι όπως περιγράφεται. Αν είναι χειρότερο, αυτό πρακτικά θα έχει αρκετά σοβαρότερο οικονομικό κόστος. Γι' αυτό και στην αντιπολίτευση μην ζητάς να κάνουμε ένα εμπροσοβαρές πρόγραμμα όταν δεν ξέρουμε ποια είναι η ημερομηνία λήξης αυτής της πανδημίας. Όσο κρατάμε καλό το επιτόκιο δανεισμού, 0,78 ήταν πρωτοφανώς χαμηλό την Παρασκευή, τόσο αυτή η εξίσωση βγαίνει. Όταν θα χαλάσει το επιτόκιο δανεισμού,
αυτό κανένα μαξιλάρι δεν θα μάσει. Αυτό σημαίνει δηλαδή με απλά λόγια, λέτε ότι όσο έχουμε χαμηλό κόστος δανεισμού, δηλαδή χαμηλό κόστος χρήματος, δεν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα δημοσιονομικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αυξήσουμε φόρους, δεν χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία που θα βγάλει την κυβέρνηση εκτός σχεδιασμού, διότι θυμίζω ότι ο βασικός σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι μείωση των φόρων, είναι μείωση των εισφορών. Αυτός είναι ο κεντρικός σχεδιασμός και αυτό λέει και ο προϋπολογισμός, έτσι. Αυτό λέει και ο προϋπολογισμός. Και εδώ είναι και το μόνο πράγμα τελευταίο στο οποίο συμφωνούμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει μην χρησιμοποιήσετε δημοσιονομικά μέτρα για να βγείτε από αυτή την κρίση και κάντε λελογισμένα ελλείμματα. Παραδόξως για δούνου του, αλλά αυτό λέει. Και λέει και προσθέστε και κάποια φορολογία στους σούπερ πλούσιους, αναφερόμενος κυρίως στην Αμερική του Τραμπ, την οποία οι φόροι έχουν προς πλούσιους χαμηλώσει πάρα πολύ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, εμείς έχουμε φορολογήσει τα πάντα ενδιαμέσως τα τελευταία χρόνια. Αυτός, δεν είναι αυτό το θέμα. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Εάν τα πράγματα όμως λοιπόν δεν πάνε έτσι όπως φανταζόμαστε και τα διαθέσιμα όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς είναι ένα δυναμικό στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση αλλά είναι και αστάθμητοι παράγοντες αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το συγγενικότερο αποτέλεσμα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Έχουμε δημοσιονομική ελευθερία, δεν έχουμε ελευθερία για μόνιμα μέτρα. Που αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι προσλαμβάνουμε αύριο το πρωί 1.500 ή 2.000 γιατρούς μόνιμους. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Άμυνας ότι δίνουμε χρήματα στους ή επιδόματα στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που θα είναι μια μόνιμη διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε μπροστά μας λόγω της, αν θέλετε, της διάρκειας της πανδημίας ένα νέο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο μνημόνιο, αλλά να δούμε νέα μέτρα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, όχι. Δηλαδή, επειδή η πανδημία είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και αφορά το σύνολο των οικονομιών και επειδή το έχουμε χειριστεί με πολύ σοφροσύνη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχουμε τη βαρύνη με καθόλου εγγύησεις, έχουμε χειριστεί με προσοχή τα πράγματα, επειδή συνεπώς δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε μόνοι μας σε μια τέτοια κατάσταση, ούτε πιστεύω ότι η Ευρώπη, αν η πανδημία συνεχιστεί, θα στραφεί προς δημοσιονομικά μέτρα. Θα συνεχίσει την παρούσα πολιτική μέχρι ότου βγούμε από την πανδημία. Ένα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι δέχεστε και κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι δεν βάζετε αρκετά χρήματα στο σύστημα υγείας ή στο σύστημα παιδείας και μάλιστα υπάρχει και μια υπάρχουν και διάφορες επικρίσεις γιατί αυξάνονται τα κονδύλια για άμυνα και για το μεταναστευτικό και όχι για την υγεία. Και θέλω να ρωτήσω, παραμένει σταθερός ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων ανεξαρτήτως οικονομικού αποτελέσματος, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν να σας πω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είχαμε βάλει μισό δις στο σύστημα υγείας συν 100 εκατομμύρια για εμβόλια, σύν άλλα 300 εκατομμύρια για την υγεία στον ΕΟΠΗ, για να καλύψουμε το έλλειμμα. Είχαμε βάλει δηλαδή κοντά στο 1 δις στο σύστημα υγείας και φέτος προσλάβαμε, μέχρι τώρα έχουμε προσλάβει 10.000 καθηγητές παραπάνω από ότι την περσινή χρονιά. Συνεπώς έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας, μπορούμε να ενισχύουμε με την ρήτρα του 1:1 και εκεί πηγαίνουν κυρίως οι προσλήψεις στην υγεία και στην παιδεία, αλλά στη βάση της ρήτρας ένας προς ένα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, υπήρχε στην ουσία μια πολιτική με το σταγονόμετρο της ενόπλης δυνάμεις που δεν επέτρεπε ούτε βασικά πράγματα σε μερικές περιπτώσεις να γίνονται. Αυτή η πολιτική τελείωσε, δίνουμε μια δυνατότητα να έχουμε αποτροπή γιατί τη χρειαζόμαστε. Όποιος δεν βλέπει αυτή τη στιγμή
ότι η Ελλάδα χρειάζεται δύναμη της αποτροπής, τι να πω, πρέπει να πάει στον οφθαλμίατρο. Είναι σαφές. Ακούω και βλέπω, είδα και μια δήλωση την οποία κάνατε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε επενδυτικό κενό από το 2011. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχουν ανακοινώσεις, μπορεί να υπάρχουν προθέσεις, μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή που δυστυχώς περιγράφεται έτσι όπως τη λέτε και δεν κρύβεστε πίσω από τα λόγια σας. Και θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, μπορεί να συνεχιστεί αυτό το επενδυτικό κοινό και αν πράγματι συνεχιστεί αυτό το επενδυτικό κοινό, μπορούμε να μιλάμε ποτέ στην κυριολεξία για πλούτο ή για κοινωνική δικαιοσύνη ή για μαζική αποφυγή φόρων και εισφορών? Η απάντηση να σας την πω ευθέως είναι όχι. Δηλαδή, το επενδυτικό κοινό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η δυνατότητα της χώρας να παράγει, κάθε χρόνος που περνά και υπάρχει επενδυτικό κενό, περιορίζεται. Αν δηλαδή μπορούσαμε να παράγουμε 100 μονάδες, 1 δισεκατομμύριο ευρώ πράγματα μία χρονιά, αν έχεις επενδυτικό κενό, μετά μπορείς να κάνεις 950 εκατομμύρια ευρώ από ένα δις. Και κάθε χρόνο μειώνεται. Αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει 8-9 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι η χώρα έχει υποχωρήσει σοβαρά στη δυνατότητα της να παράγει πλούτο. Και αυτή η δυνατότητα να παράξει πλούτο σημαίνει μισθούς, σημαίνει δαπάνες κοινωνικές. Από αυτά βγαίνουν. Από τον πλούτο που παράγεται βγαίνουν και οι μισθοί και οι κοινωνικές δαπάνες. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές. Πρέπει να λύσουμε το θέμα του επενδυτικού κενού και πρέπει να το κάνουμε με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο άμεσο. Δεν μας παίρνει να περάσουν άλλα 5 χρόνια έτσι. Η Ελλάδα κάθε χρόνο που περνά γίνεται φτωχότερη, ασχέτως με το ρυθμό ανάπτυξης. Γιατί ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πλασματικός όταν συνεχίζει να έχει επενδυτικό κενό και να διώχνει το εξωτερικό. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι από τη συγκεκριμένη απάντηση, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια και το λέω και σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία ακούω και από διάφορους υπουργούς, αλλά δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θέλω μια ερώτηση μόνο. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη αλλάζει το πρόγραμμα της κυβέρνησης έτσι όπως ανακοινώθηκε μετά τη νίκη στις εκλογές του 2019, κύριε Υπουργέ? Το πρόγραμμα της κυβέρνησης έχει προσαρμοστεί στην πανδημία. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε δηλαδή οπισθοχωρήσει ένα τουλάχιστον ποσοστό με 1,5 σε σχέση με το ΑΕΠ που είχαμε πρώτη πανδημία. Επίσης, έχουμε όμως και το Ταμείο Ανάκαμψης που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε σοβαρές επενδύσεις. Αυτός ο συνδυασμός είναι που τελικά θα κρίνει το αποτέλεσμα, το συνολικό αποτέλεσμα. Αν μπορέσουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να κινητοποιήσουμε όχι μόνο δημόσιες αλλά και σοβαρές ιδιωτικές επενδύσεις και να πετύχουμε ένα συνολικό αναπτυξιακό ρυθμό πολύ μεγαλύτερο, τότε βγαίνει ο λογαριασμός μια χαρά. Το Ταμείο Ανάκαμψης κάνει τη διαφορά μετά την πανδημία σε σχέση με την πολιτική μας. Εκεί είναι και, αν θέλετε, μια επιτυχία του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί αποκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας κατά των δυνατών και αυτό μας βοήθησε στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Δεν είχαμε μια διαπραγμάτευση με χωρίς το Σύνταγμα, αλλά είχαμε μια διαπραγμάτευση με πραγματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, κρατώ όλα αυτά όσα μας είπατε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.